πάμε να συνεχίσουμε και θα σε πάω στην ιστορία που σου έλεγα. Στην ιστορία που σου έλεγα θα σε πάω. Με το τατουάζ. Ναι, θα σε πάρω σε ένα πρώην ζευγάρι, το οποίο θα παραμείνει πρώην γιατί... μετά από αυτό που έγινε. Αν υπήρχε και μια πιθανότητα έτσι να ξαναβρεθούν μαζί αυτοί οι δύο, μετά το περιστατικό το συγκεκριμένο το οποίο θα σας διηγηθώ και θα δείτε και στις οθόνες σας, αποκλείεται να ξαναβρεθούν οπουδήποτε ο ένας απέναντι στον άλλο. Ήταν ζευγάρι για πολλά χρόνια. Ναι. Ο κύριος την ήθελε πίσω. Μιλάμε για ένα ζευγάρι στις ΗΠΑ της Αμερικής. Αυτή δεν ήθελε και πολύ να ξαναεπιστρέψει σε αυτή τη σχέση, έτσι αποφάσισε να την απαγάγει και να την πάρει σε ένα μέρος το οποίο δεν φαντάζεστε. Την πήγε λοιπόν σε ένα κύριο που φτιάχνει τατουάζ και της έφτιαξε ένα τατουάζ στο μάγουλό της με το όνομά του για να θυμάται η κυρία ότι κάποτε είχαν σχέση αυτοί οι δύο. Θα δούμε για την εικόνα, νάτι. Εντάξει, πλέον το κορίτσι είναι... αυτό θα κυκλοφορεί με το όνομα του πρώην συντρόφου της. Όχι. Διώκεται ποινικά. Θα διωχθεί ποινικά, καλά το είπες. Αλήθεια. Έκανε καταγγελία το κορίτσι γιατί σου λέει χωρίς τη θέληση της έγινε όλο αυτό. Θα διωχθεί ποινικά και ο σύντροφός της αλλά και ο άνθρωπος ο οποίος της έφτιαξε το τατουάζ. Γιατί ήταν οργανωμένο το έγκλημα. Ναι, διότι προφανώς η κοπέλα δεν ήταν με τη θέληση της που της έφτιαξαν το συγκεκριμένο τατουάζ. Άρα φέρει ευθύνη και ο κύριος που της το έφτιαξε. Ναι. Αλλά ναι, και ο σύντροφος. Είναι και κακοδουλεμένο, ρε παιδί μου. Θα μπορούσε να το φτιάξει και ωραία. Ναι. Έτσι ο Τζίνι ευλογημένη, κάτσε μονότοπα, να σου το κάνουν καλά που να σου το κάνουν. Αφού είναι να γίνει που να γίνει ο τατουάζ, τουλάχιστον να γίνει καλή δουλειά. Όχι, Άξαντρε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση φυσικά έχω να σου πω ότι με λέιζερ μπορεί να αφαιρεθεί το συγκεκριμένο όνομα, σαν τάτσα είναι η αλήθεια. Μα γιατί να θέλω να εκδικηθώ τον άλλο επειδή δεν με θέλει. Με αυτή, να το αφήσω ένα σημάδι που θα είναι για πάντα εκεί. Πραγματικά εννοώ... Εντάξει, ήταν εμβρασμό ψυχής που έγινε. Εμβρασμό ψυχής, απλά διαγράφεις στο τηλέφωνο. Διαγράφεις από το Facebook. Να ξέρε, παιδί μου, όμως, δεν ξέρουμε και τι έγινε. Μπορεί το κορίτσι, νομίζω ότι δεν είναι δικαιολογία φυσικά, μπορεί το κορίτσι να έκανε μια αταξία καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης του. Τι σημαίνει τούτο. Δηλαδή, όποιος κάνει αταξία, πρέπει να κάνει. Ο ίδιος λέει ότι ήθελε να την εκδικηθεί. Αντιλαμβάνομαι, είναι λάθος ο λόγος για τον οποίο αυτό το κορίτσι τώρα είναι καταδικασμένο να έχει αυτό το τατουάζ στο πρόσωπο. Αλλά ναι. Όχι, όχι, όχι. Κάθε πελός τι να πούμε. Ναι, ναι, να προσέχετε με ποιους μπλέκετε. Ναι. Και να μην είναι φαν στον τατουάζ. Ναι, να μην τους αρέσκω. Ναι. Καλή ώρα. Πάμε λοιπόν στην τελευταία μας, στο τελευταίο μας θέμα για σήμερα. Το τελευταίο θέμα για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν. Ωχ, Παναγία μου, και έχω αυτή την ευθύνη. Ναι, 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 να το πω. Θα το πεις. Θα το πω. Θα σας πω για ένα ζευγάρι στην Ινδία. Έχουμε ακούσει διάφορες ιστορίες στα χρόνια και στην Κύπρο και στο εξωτερικό που οι γονείς πιέζουν το ζευγάρι, τους νεόνυμφους, τα παιδιά τους. Θέλουμε παιδάκι, να είναι εγγονάκι κτλ. Αυτή η οικογένεια στην Ινδία έχει πάρει αυτή την κατάσταση σε άλλα επίπεδα διότι ζητούν αποζημίωση από το γιον τους, οι συγκεκριμένοι γονείς που βλέπουμε και στην οθόνη μας. Mm-hmm. 650.000 δολαρίων αν δεν γεννηθεί εγγόνι μέσα σε ένα χρόνο. Καταλαβαίνεις τι σου είπα. Και να λες εντάξει, ζητούν που το παιδί τους και από την νύφη τους να κάνουν εγγόνι μέσα σε ένα χρόνο. Γιατί, θα σου το πάρω έτσι επιγραμματικά να σου πω πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Ναι. Προσπάθησαν με το καλό να τους εξηγήσουν ότι θέλουμε έναν παιδάκι. Αλλά όμως, θέλουμε ένα εγγονάκι. Ένα εγγονάκι. Ένα παιδάκι είναι από εσάς. Αλλά λέει, το 2006 σπούδασαν στην Αμερική το γιο τους 65.000 δολάρια για να γίνει πιλότος. Επέστρεψε πίσω, δούλεψε 2 χρόνια όπου τον συντηρούσαν, απολύθηκε και συνεχίζουν να το συντηρούν. Ο γάμος τους, των δύο του ζευγαριού, έγινε σε πεντάστερο ξενοδοχείο και το πλήρωσαν ήδη. Ενώ παράλληλα έκαναν και δώρον έναν πολυτελέστατο αυτοκίνητο 80.000 δολαρίων. Και ένα ταξίδι. Συγγνώμη, έχουν δίκιο τα πλάσματα να θέλουν εγγονάκι. Και έναν ταξίδι του μέλη του. Ούλα πληρωμένα. Έφαν πολλά λεφτά πάνω του. Συγγνώμη, του αξίζει ένα εγγονάκι. Ναι. Τώρα που μου εξήγησε την κατάσταση, συμφωνώ με του κυρίου που βλέπουμε στην οθόνη μα. Και φύγαν στα κανάλια και ζητούν. Δημοσίως εγγονάκι μέσα σε ένα χρόνο. Υπάρχει απάντηση από το γιο του. Όχι, δεν έχει βγει. Από την νύφη του, ακόμη όχι, καλύτερα. Όχι, δεν γιατί αυτήν την απάντηση θέλω περισσότερο να ακούσω. Όχι, δεν ξέρουμε την απάντηση. Αλλά όπως αντιλαμβάνεσαι, τους παίρνουν στα δικαστήρια για να αποκτήσουν εγγονάκι. Και πιο συγκεκριμένα, ακούστε πώς το είπαν.
Οι ήδη λένε ότι μόνο αυτό που θέλουν είναι ένα εγγονάκι για να παίζουν στα γεράματά τους. Αμάρε μου, μας ακούσει η Θέκλα, καντήσου μας. Φαντάζομαι μας ακούει η Θέκλα, θα μας πει σε πολύ λίγο. Ναι. Αλλά εντάξει, πολλοί παππούδες, πολλοί γονείς θέλουν εγγονάκι από τα παιδιά τους για να έχουν και μια παρέα. Τώρα που ξεπεθιώ σας είναι που λαλούμε, ναι. Να πάνε τις διακοπές τους, αλλά θέλουν έτσι μια παρέα. Σίγουρα, σίγουρα, μα είναι ευτυχία, τα παιδιά είναι ευτυχία. Ακριβώς. Αλλά όμως να θέλουν και οι γονείς. Δηλαδή εγώ σαν γονιός, ας πούμε, αν θέλω να προσφέρω στα παιδιά μου όλα αυτά τα καλά που πρόσφερε αυτόν το ζευγάρι. Να έχω και την απέτηση να τους κάνω και γονιούς, αν δεν θέλω. Μάλιστα. Έχουμε όμως αυτό το κορίτσι εδώ. Αν μπορούμε να το δούμε κιόλας, θα επιστρέψουμε λίγο. Θέκλα μου, αμάνα μου, Θέκλα μου ευρίασα την με το θέμα, Παναία μου. Ακούστη τα δύο τελευταία θέματα. Αμάνα μου, γιατί δεν τα ακούσες μου. Αντροβιβάζεσαι, Αλέξανδρε, μην στάσεις. Τελευταία εκπομπή. Είμαστε σφαροί, ρε Αλέξανδρε. Βρε, ξέρεις πόσο πολύ θα αγαπώ. Θα μου τα πεις. Είσαι καλό μου φίλος είσαι. Καλά ρε Θέκλα μου, ένα λεπτό. Εσπουδάσαν τον. Εταΐζαν τον, εποτίζαν τον, επαντρέψαν τον, εγοράσαν τον και αυτοκίνητο, θέλουν και ένα εγγονάκι. Εντάξει, είναι λίγο υπερβολή το να, το να του κάνουν μήνυση, αλλά τέλος πάντων, ήταν ένας τρόπος, φαντάζομαι, για να τον πείσουν να κάνει εγγονάκι. Βασικά με αυτό που έκαναν, ναι. Είναι σαν να είπαν ξεκάθαρα ότι εμείς επενδύουμε πάνω σου, για να μας δώσεις κάτι. Α, δεν το σκέφτηκα αυτό. Δεν σε σεβόμαστε ότι έχεις δική σου ζωή. Δεν το που εμείς αποφασίσαμε να σε φέρουμε σε αυτόν τον κόσμο, που δεν είναι και ο καλύτερος κόσμος για να ζήσει κανείς. Νομίζω το καταλαβαίνουμε. Και γι' αυτόν και πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι στις μέρες μας αποφασίσουν συνειδητά είτε να αργήσουν να τεκνοποιήσουν, ώστε να είναι πιο έτοιμοι για να υποστηρίξουν τα παιδιά που θα φέρουν ψυχολογικά και πνευματικά, όχι μόνο υλικά για να ζήσουν σε αυτόν τον συγχρονομούσμων ή αποφασίσουν να μην κάνουν παιδιά γιατί λένε ότι και το σέβομαι απόλυτα ότι σε τι κόσμο θα φέρω αυτά τα παιδιά. Όντως. Τώρα, το κομμάτι της ειδικής οικογένειας υποθέτω ότι είναι χειρότερο και από την κυπριακή και την ελληνική οικογένεια. Δηλαδή, η αγία ελληνική οικογένεια εντός πολλών εισαγωγικών οχριά μπροστά στην αγία ελληνική οικογένεια. Ναι. Όπου οι περισσότεροι γάμοι γίνονται arranged marriages, είναι διευθετημένοι γάμοι. Ναι. Να σε στείλουμε, Αλέξανδρε μου, στην Ινδία, να στείλουμε τους γονείς σου να κάνουν ένα σεμινάριο express και θα έρθουν πίσω και θα σου πούν: άκου να σου πω, κύριε Αλέξανδρε, θέλουμε θα παντρευτείς αυτόν και πρόσωπο που σου επιλέγω εγώ. Ναι. Πρέπει να παντρευτείς μέσα σε διάστημα 3 εβδομάδων. Σε διάστημα 6 εβδομάδων να αφήσεις το πρόσωπο αυτόν έγκυο ή τέλος πάντων να κάνετε παιδί. Και αν δεν τα κάνεις αυτά, θα κάτσουμε να υπολογίζουμε πώς θα ξοδέψαμε πάνω σου που την ημέρα που πήγαινε η μάμα σου για πρώτη φορά στο γιατρό μου, ήταν έγκυος. Έλα μαζί. Και είμαι σίγουρη πως θα βγουν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ τα εξόδου κάνουν ένας Κυπρέος πάνω στο κοπελού του. Σίγουρα. Ελά, σου πω, έδωσαμε κακή ιδέα. Θα πάει δικαστήριο, άνθρωπέ μου, και δεν με εντρεφτεί αυτήν που θα σου πούμε. Γιατί δεν κάνει κοπελούδι να μέσα, ASAP, soon as possible, θα μα δώσει 1 εκατομμύριο ευρώ. Πώ θα ένιωθε, αγάπη μου. Ναι, εντάξει, έχει δίκιο. Τώρα με αυτά που μα είπε, παίρνω το μέρο του γαμπρού. Λοιπόν, τώρα για την άλλη την περίπτωση, πόσο αρρωστημένο μυαλό έχει. Κάτω του ο οποίο παραβιάζει, είναι στην ουσία είναι βιασμό αυτό. Ναι, είναι. Βιασμός του σώματος της κοπέλας. Παραβιάζει την ελευθερία της κοπέλας, παραβιάζει την ελευθερία της για να είναι μαζί του. Πρέπει να δεχόμαστε, αν κάποιος δεν μας γουστάρει, πρέπει να το δεχόμαστε ότι αυτός ο άνθρωπος με τον οποίο μπορεί να έκανα και παιδιά ακόμη. Εδώ χωρίζουν από γάμους άνθρωποι. Ναι. Από γάμους με παιδιά, με εγγόνια. Με αυτόν τον άνθρωπο που έχω βιώσει ό,τι έχω βιώσει, τώρα πλέον δεν θέλω να είμαι. Άμα δεν θέλει ο άλλος να είναι μαζί μας, εμείς δεν μπορούμε με κανέναν τρόπο να τον υποχρεώσουμε να είναι μαζί μας ή να τον εκδικηθούμε γιατί δεν θέλει να είναι μαζί μας. Πόσο μάλλον δηλαδή, να τον ζωγραφίσουμε το πρόσωπο. Εκδικητικότητα και χτυτικότητα και άκρατος μισογυνισμός. Δεν σχολιάζω καθόλου τον τατουατζή, τον tattoo artist, δηλαδή καμία... κανένα σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Σίγουρα η κοπέλα έλεγε όχι, εγώ δεν θέλω, όχι, εγώ δεν επιθυμώ να γίνει δερματοστηξία στο πρόσωπο. Ναι.
Θεωρώ ότι η δερματοστοιξία είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, είναι κάτι πολύ προσωπικό και πρέπει οπωσδήποτε το πρόσωπο που αποφασίζει να κάνει τατού ή δερματοστοιξία, όπως λέγεται στα ελληνικά, να έχει μια ξεκάθαρη απόφαση δική του, να είναι ενήλικος ο άνθρωπος που θα το κάνει και να το κάνει παίρνοντας όλες τις συνέπειες. Ακριβώς. Ξέρω την πλάκα μου κάνεις. Καλά, όχι, ναι, πλάκα μου κάνω, Έντζο. Ξέρω την πλάκα μου κάνεις, αλλά εξύπνησε λίγο το, το αίσθημα του δικαίου μέσα μου, γιατί λαλούμε, έχει μία αρκετική χρονιά που τα λέμε. Λέμε να ξαναλέμε. Γι' αυτό που σου είπα, προβιβάζεται ο Αντρέας, εσύ μπορεί να πεις μεταξύ αστέων και τα μαθήματα ψυχολογίας εντός αγωγικών που κάνουμε εδώ στην εκπομπή. Τέκλα μου, τελευταία μας εκπομπή σήμερα παρέα. Θα μας ευχηθείς... Τελευταία μας συνέβρεση τηλεοπτική. Έβρεση τηλεοπτική φυσικά, ναι. Θα μας ευχηθείς καλό καλοκαίρι και θα μας πεις τους τρόπους... Εκτός οθόνης μπορούμε να βρεθούμε όποτε θέλετε. Ακριβώς. Και σε μια παραλία. Και σε παραλία να πάμε και σε εστιατόριο να πάμε και να μπορείς να πας κιόλας. Λέει. Ναι, και να μπορείς να φας κιόλας, γιατί έντυπες το ανέκδοτο μας, ναι. Ποιο, τι. Το ανέκδοτο μας, είπες το. Ποιο ανέκδοτο. Κανονίσαμε ένα βράδυ να πάμε να φάμε και ναι, μπορέσαμε να το έχουμε στον αέρα. Ναι. Κανονίσαμε να πάμε να φάμε, αλλά τελευταία στιγμή ένας από τους δύο δεν μπορούσε να φάει. Να φάει για κάποιο λόγο. Τέλος πάντων. Τέλος, καλό να κάνω. Θα πάμε να φάμε. Όταν ένας έτρωγε και άλλος έπινε. Ναι, αλλά πέρασαμε ωραία. Εντάξει, τώρα έχει σημασία. Αγαπημένοι μου, θέλουμε να μας πεις έτσι και λίγα tips πώς το καλοκαίρι να είμαστε έτσι ψυχολογικά ανεβασμένοι. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ ενθουσιασμένη, γιατί έχει έχει αρθεί η υποχρέωση να φοράμε μάσκες παντού. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη γι' αυτό. Νιώθω μια πρωτόγνωρη ελευθερία. Πραγματικά, επιτέλους, μπορείς να πας μέσα στην υπεραγορά και να μην φορείς μάσκα. Μπορείς να κατεβείς σε ένα κατάστημα και να μην φορείς μάσκα. Επιτέλους. Είδα και κάτι ωραίο να στύψει. Εσύ δεν καταλαβαίνεις ότι είναι φωνή φυσικά. Εγώ μάνα μου δεν μπορώ να κρυφτώ. Λοιπόν, είδα ένα αστείο στο Twitter που λέει έβγαλαν όλοι τις μάσκες στη δουλειά σήμερα και δεν ήξερα ποιος είναι ποιος. Ναι. Δεν τους καταλάβαιναν τους συναδέλφους. Μαλά σου, πότε έχω πάθει κι εγώ. Να μην καταλάβεις κάποιο χωρίς την μάσκα. Γιατί ήρθαμε, ήρθαμε το Σεπτέμβρη στο ΡΙΚΜΕ και είδαμε πάρα πολύ κόσμο με τη μάσκα. Όλους με τις μάσκες τους γνωρίσαμε. Θυμηθήκαμε να τις βγάλουμε την τελευταία εβδομάδα που είμαστε εδώ στο ΡΙΚ, κάποιου, με κάποιους ξανασυστηθήκαμε. Εντάξει, όχι με όλους, φυσικά. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο ότι έχει αρθεί αυτός ο περιορισμός. Εύχομαι ολόκαρδα να έχει σταματήσει η ταλαιπωρία μας από αυτή την πανδημία. Εύχομαι ολόκαρδα να μην έρθει νέα πανδημία, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος ανησυχεί τώρα για αυτή την ιστορία με, με την ασθένεια που μεταδίδει από τον πίθηκο στον άνθρωπο. Τη λένε ευλογιά των πιθήκων. Ελπίζω να μην έχουμε τέτοια ζητήματα. Είμαστε όλοι πάρα πολύ κουρασμένοι. Είμαστε όλοι πολύ σκασμένοι. Έχουν σκάσει διάφορα, Αλεξανδρέ, και κρίσεις πανικού στους ανθρώπους και φοβίες. Ακριβώς. Και αύξηση του άγχους και ξεσπάσματα θυμού. Δηλαδή είναι πολύ φυσιολογικό τώρα, στο τέλος της δεύτερης χρονιάς που την περάσαμε πανδημικά, να είμαστε εξαντλημένοι, ταλαιπωρημένοι και να βρίσκουμε τον εαυτό μας να είναι λίγο στα άκρα. Οπότε η γνώμη μου είναι και η συμβουλή μου είναι να ψάξουμε να βρούμε τρόπους για να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε και να επανέλθουμε. Χρειαζόμαστε να επανέλθουμε. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Μπορεί να είναι διακοπές, μπορεί να είναι στο σπίτι. Ο ψυχοσωματικός οργανισμός έχει το resilience, το λεγόμενο resilience, τη λεγόμενη ψυχική ανθεκτικότητα, που είναι μια φυσική διεργασία. Μίλησα πάνω σου. Όχι, δεν είπα κάτι. Για διακοπές θα το πω μετά. Ναι, δεν άκουγα καλά γι' αυτό. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, ο οργανισμός μας στον κάθε άνθρωπο σε διαφορετικό βαθμό έχει την ικανότητα του resilience, να επανέρχεται. Πρέπει να ενισχύσουμε αυτή τη ψυχική μας ανθεκτικότητα και εμείς βοηθώντας καλύτερα την κατάσταση. Καταρχάς, δεν είμαι διατροφολόγος, αλλά γνωρίζω ως ψυχολόγος ότι μια υγιεινή διατροφή στην οποία τρώμε πληθώρα φρούτων, λαχανικών, υγιεινών και ολόκληρων τροφών βοηθάει πάρα πολύ στην αποκατάσταση τη σωματική και την εγκεφαλική. Χρειάζεται να τρώμε, να τρεφόμαστε υγιεινά και να τρώμε καλά. Εάν έχουμε την ευχέρεια να κάνουμε και εξειδικευμένες αναλύσεις, να ρωτήσουμε τον προσωπικό γιατρό μας για να δούμε αν τυχόν έχουμε ελλείψεις συγκεκριμένων βιταμινών και εχνοστοιχείων. Για παράδειγμα, η έλλειψη της βιταμίνης D
μπορεί να προκαλέσει θέματα και ψυχολογικά. Η έλλειψη του μαγνησίου πάλι μπορεί να προκαλέσει ζητήματα. Είναι καλή ιδέα τώρα να πάμε να κάνουμε ένα γενικό ιατρικό check-up, αιματολογικό check-up, να δούμε και το θηροειδή μας αδένα πώς λειτουργεί και γενικότερα να δούμε τη σωματική μας κατάσταση πώς είναι. Γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι, η κατάσταση του οργανισμού μας επηρεάζει και την διάθεση μας. Εάν έχουμε κάποια προβλήματα τα οποία παρεμποδίζουν τη λειτουργικότητά μας, δηλαδή αν δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ, αν έχουμε κρίσεις πανικού. Κρίσης πανικού είναι μια συνθήκη κατά την οποία ο άνθρωπος, ενώ είναι, δεν συμβαίνει κάτι ιδιαίτερο, ξαφνικά καταβλίζεται από έντονο άγχος, τρόμο και νομίζει ότι έχει πάθει κάποια σοβαρή αρρώστια συνήθως ή νομίζει πως έχει κλείσει ο λαιμός του και δεν μπορεί να αναπνεύσει και γενικότερα παθαίνεις έτσι... panic attack είναι στα αγγλικά όρος, κρίση πανικού είναι στα ελληνικά όρος, είναι εξάρσεις έντονου άγχους και τρόμου που έρχονται ξαφνικά και σε παραλύει. Αυτό είναι το πρώτο σύμπτωμα για διαταραχές συναισθήματος. Η κρίση πανικού συνήθως είναι προπομπός της καταθλίψης. Αν έχουμε κάτι τέτοια συμπτώματα όπως κρίση πανικού, όπως φοβίες ή αγοραφοβία, αν δεν νιώθουμε άνετα να πάμε εκεί που έχει πολύ κόσμο, πρέπει όπως και τίποτε να πάμε να δούμε ένα ψυχολόγο από κοντά και να ζητήσουμε να δούμε και κάποιο ψυχίατρο στην περίπτωση που χρειάζεται αντικαταθλιπτική θεραπεία, που είναι μια απλή θεραπεία. Δεν είναι μια θεραπεία σοβαρή και επικίνδυνη όπως μπορεί να νομίζουν οι άνθρωποι. Δηλαδή μιλάμε για την, θα έλεγα, ένα στους δύο Κύπριους έχει αυτά τα θέματα. Ναι. Υπάρχει, εγώ πιστεύω ότι έχουμε μια γονιδιακή προδιάθεση για αυτά τα ζητήματα ο λαός μας. Λοιπόν, αν έχουμε τέτοια συμπτώματα που παρεμποδίζουν και παρακολύουν τη λειτουργικότητα μας, τότε καλά πρέπει να απευθυνθούμε σε ειδικό έγκαιρα για να γλιτώσουμε ταλαιπωρία. Αν δεν έχουμε τέτοια συμπτώματα και είμαστε απλώς ταλαιπωρημένοι, απλώς κουρασμένοι, απλώς σκασμένοι, είπαμε, προσέχουμε τη διατροφή μας, ασκούμαστε. Δεν τα περιμένατε αυτά να σας τα πω εγώ με ψυχολόγο. Όχι, αλλά μας αρέσουν. Πρώτα-πρώτα. Ναι. Πρώτα-πρώτα. Ασκούμαστε, δηλαδή, τουλάχιστον μισή ώρα τη μέρα πρέπει να κάνουμε κάποιο είδους άσκηση. Τουλάχιστον. Είτε αυτό είναι περπάτημα έξω στη φύση, είτε αυτό είναι κολύμπι, είτε αυτό είναι ποδηλασία. Η εξάσκηση που μας ταιριάζει. Ή είναι να ασχολούμαστε με την κυπουρική, που είναι πάλι άσκηση. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε την κίνηση στο σώμα. Όταν κινείται το σώμα, εκχύνονται ενδορφίνες που τον εγκέφαλο, που είναι τα ενδογενή ρεμιστικά και μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα. Και επίσης ξεδίδουμε. Το τσάπισμα βοηθάει πάρα πολύ. Το τσάπισμα, το να τσαπίζεις. 40 βαθμούς. Το να σκάβεις, ναι, βοηθάει πάρα πολύ να ξεδώσεις το θυμό σου, να ξεδώσεις τα αποθυμένα σου. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν μέσα τους θυμό ή έχουν αποθυμένα, το τσάπισμα ή η κατακρύμνηση κτηρίων, τέτοιες δραστηριότητες είναι πολύ απελευθερωτικές. Ναι. Θέκλα μου να ρωτήσω κάτι, μια παρένθεση, γιατί με ρωτάει εδώ και ο κόσμος. Αν κάνουμε αυτά που μας λες, μπορεί να αποφύγουμε σε περίπτωση που χρειαζόμαστε για ψυχολόγο, να αποφύγουμε για τον ψυχολόγο ή όχι? Όταν μας πιάνουν κρίσεις πανικού, δεν βοηθάνε αυτά? Όταν έχουμε κρίσεις πανικού, οι οποίες παρεμποδίζουν τη λειτουργικότητα μας, πρέπει οπωσδήποτε να πάμε σε ψυχολόγο και να δούμε και ψυχίατρο για να πάρουμε τη φαρμακευτική θεραπεία, την αντικαταθλιπτική, που είναι η λύση. Μάλιστα. Δεν θα πω ψέματα στον κόσμο, Αλεξανδρέ. Δεν θα πω στον κόσμο ότι να κάνεις αυτά και θα νιώσεις καλύτερα, γιατί ξέρω ανθρώπους που ταλαιπωρούνταν για χρόνια, μέχρι που πήγαν και πήραν την αρμόζουσα θεραπεία. Η αρμόζουσα θεραπεία για κρίσεις πανικού, για φοβίες, για αγχώδεις διαταραχές και για καταθλίψεις γενικότερα, είναι συνδυασμός ψυχοθεραπείας και αντικαταθλιπτικής θεραπείας. Την ψυχοθεραπεία την κάνει ο ψυχολόγος, την αντικαταθλιπτική θεραπεία τη συνταγογραφεί ο ψυχίατρος. Και αυτό το λέω και το τονίζω, επειδή δυστυχώς στην Κύπρο έχουμε πολύ ψηλά ποσοστά εμφάνισης αυτών των καταστάσεων. Και τίνω να πιστέψω ότι είναι κληρονομικό. Ναι. Ότι υπάρχει μια γενετική προδιάθεση στο λαό μας. Γιατί το βρίσκουμε σε πολύ πιο ψηλά επίπεδα από ό,τι σε χώρες που δεν έχει ηλιοφάνεια, όπως τις κατοχώρες. Ναι. Είναι παράδοξο ότι είμαστε μια χώρα με ψηλή ηλιοφάνεια που έχουμε τόσα ψηλά ποσοστά κατάθλιψης. Ναι. Η κατάθλιψη, ξαναλέω, νευροχημικά συνδέεται και με το άγχος και με τις κρίσεις πανικού και με τις φοβίες κλπ. Ναι. Λοιπόν, αν παρεμποδίζεται η λειτουργικότητα μας, πρέπει να πάμε. Και υπάρχουν ψυχολόγοι και στο ΓΕΣΥ και υπάρχουν ψυχίατροι και στο ΓΕΣΥ. Φυσικά. Και αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί μπορεί ο κόσμος να πάρει βοήθεια μέσα από το ΓΕΣΥ, γιατί όχι. Ναι. Με χαμηλό κόστος, λοιπόν, χωρίς να. Γιατί εντάξει, αντιλαμβάνεσαι ότι σίγουρα και το κόστος είναι ένας παράγοντας. Νομίζω κάτι τέτοιο είναι για τον ψυχολόγο, δεν είμαι σίγουρη.
Υπάρχουν όμως, έχουν μπει κλινικοί ψυχολόγοι, έχουν μπει στο ΓΕΣΥ. Μάλιστα. Κλινικοί ψυχολόγοι. Ναι. Ξόσο γνωρίζω. Ξόσο αν έχω ακούσει. Λοιπόν. Τώρα πάμε στην πρώτη περίπτωση. Ορίστε. Πάμε στην πρώτη περίπτωση που λέγαμε πριν. Δεν πάμε στην περίπτωση που δεν έχω κάτι παθολογικό, ναι. Απλώς είμαι σκασμένος και πολύ κουρασμένος. Είπαμε τρώω υγιεινά, είπαμε αθλούμε και προγραμματίζω τη ξεκούραση μου, προγραμματίζω τον ύπνο μου, προγραμματίζω την ψυχαγωγία μου. Αν δεν προγραμματίσουμε ότι θα πνάσουμε, δεν θα πνάσουμε ποτέ. Ναι. Γιατί περισσότεροι από εμάς πάσχουμε από ένα φαινόμενο το οποίο ονομάζεται απασχολησιομανία. Ναι. Busy horizon. Είναι ένα φαινόμενο που έχουμε πολλοί άνθρωποι που θεωρούμε μπορούμε να κάτσουμε σε έναν τόπο που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο και θεωρούμε φυσιολογικό ή απαραίτητο συνεχώς να έχουμε κάποια δουλειά να κάνουμε. Ναι. Όχι απαραίτητο δουλειά του επαγγέλματος μας, μέσα στο σπίτι. Ανοίγουμε συνέχεια δουλειές. Mm-hmm. Πρέπει σήμερα θα κάνω αυτές τις δουλειές, αύριο θα κάνω τις άλλες τις δουλειές. Αν δεν προγραμματίσεις τη ξεκούραση σου, τον ύπνο σου και την ψυχολογία σου, δεν θα τα κάνεις. Ναι. Θα καταλήξεις ακόμη και αν έχεις άδεια από τη δουλειά σου και είσαι στο σπίτι, να κάνεις ένα σωρό δουλειές, να κάνεις το σπίτι ανακαίνιση, mm. να βάψεις τους τοίχους, να κάνεις ένα σωρό πράγματα προκειμένου να μην ξεκουραστείς. Είναι απαραίτητο να ξεκουραζόμαστε. Mm. Και η ξεκούραση πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 3 εβδομάδες, το έχουμε πει και από κοντά. Αν δεν θυμάμαι πριν 2 εβδομάδες που είχαμε έρθει ξανά στην εκπομπή, ότι οι διακοπές πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 εβδομάδες. Για να ξεκουραστούμε. Ναι. Καθόμαστε κάτω και αναρωτιόμαστε πού ξοδεύω το χρόνο μου. Δεν είναι τυχαίο που έγιναν τόσοι αγώνες για να έχουμε τα 3-8 ώρα, 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ύπνος και 8 ώρες ψυχαγωγία. Mm-hmm. Και είναι ένας χρυσός κανόνας αυτός που αν τον εφαρμόσουμε όλοι μας. Δηλαδή 8 ώρες από τη μέρα να κοιμόμαστε, 8 ώρες από τη μέρα να εργαζόμαστε και 8 ώρες από τη μέρα να ψυχαγωγούμαστε, να κουλάρουμε, να καθόμαστε χαλαρά πάνω στον καναπέ, να παίζουμε τον κυρικό μας, να παίζουμε με το σύλλο μας, να κάνουμε αστεία, να κάνουμε γυρούς, έτσι. Να παίζουμε... Χρειάζεται ψυχαγωγία. Να φλερτάρουμε, να ερωτευόμαστε, είναι καλοκαίρι. Και αυτό και τούτο. Έτσι. Με προσοχή, με τον νου μας. Ναι. Με τον νου μας. Με τον νου μας γιατί... Ζούμε και σε εποχές λίγο περίεργες. Όποιοι ενδιαφέρονται να μάθουν tips και συμβουλές για το φλερτ και ειδικά το διαδικτυακό φλερτ, πρόσφατα στο κανάλι μου στο YouTube κάνω μια Μπράβο, σειρά πέστα. Από βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube. Άμα γράψετε το όνομά μου Θέκλα Πετρίδου στο YouTube, θα σας βγάλει το κανάλι μου. Έχουμε διάφορα βίντεο με συμβουλές για το πώς γίνονται οι γνωριμίες, οι οποίες στις μέρες μας γίνονται από το διαδίκτυο. Ακόμα και στην παραλία Έτσι. Να πάει, Αλέξανδρε. Και να τσεδούν στην παραλία με το μαγιό σου, με το παρεό σου, δεν ξέρω εγώ τι. Να σου ζητήσουν το Instagram σου, μάνα μου. Θα σου πούν πώς σε λένε, έλα να μιλήσουμε, έλα να πιούμε ένα ποτέ. Δεν σου έχει Instagram. Είναι πιο εύκολο. Κάπου πρέπει να ξεκινήσει. Ναι, εννοώ ότι είναι διαδικτυακές οι γνωριμίες στις μέρες μας και λέω, ενημερώνω τον κόσμο ότι κάνω βίντεο στο κανάλι μου που δίνω κάποιες γνώσεις που μπορεί να φανούν χρήσιμες στους ανθρώπους που θέλουν να φλερτάρουν και να βρουν τέλη. Ακριβώς. Και εύχομαι ό,τι επιθυμούμε να το έχουμε. Ακριβώς. Και εύχομαι να έχουμε το θάρρος ότι επιθυμούμε να το έχουμε. Γιατί όπως είπα και προηγουμένως, αν δεν προγραμματίσεις πότε θα ξεκουραστείς, αν δεν προγραμματίσεις πότε θα κοιμηθείς, αν δεν προγραμματίσεις πότε θα ψυχαγωγηθείς και αν δεν. Επενδύσεις χρόνο και ενέργεια για να βρεις τέρι, δεν θα έχεις τέρι. Ακριβώς. Εξή, εσύ πού θα πας διακοπές φέτος, ρωτάει ο κόσμος. Λοιπόν, φέτος εγώ θα είμαι 18 Ιουλίου, Δευτέρα. Άμα γράφουμε, δεν τα αλλά δεν είναι ακριβώς. Ναι. Θα είμαι στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. όπου θα κάνουμε μαζί με την πολύ καλή μου φίλη και συνεργάτη, τη Δόκτωρα Ευστονίκη Θεοδοσίου, θα κάνουμε 2 σεμινάρια. Βασικά είναι το ίδιο σεμινάριο που θα επαναληφθεί 2 φορές mm-hmm. στη Θεσσαλονίκη. Είναι στο κτίριο The Meeting Point, είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μεταξύ Λευκού Κύργου και Διεθνούς Εκθέσεως. Mm-hmm. Το σεμινάριο το πρωί είναι στις 11, το βράδυ είναι στις 5 και το βράδυ της Δευτέρας 18 Ιουλίου 2022 θα κάνουμε ένα cocktail party σε ένα κατάστημα με γυναικεία ρούχα, το οποίο ορμήρω στη Θεσσαλονίκη. 18 Ιουλίου, είπες. 18 Ιουλίου. Α, θα είναι και ο σκηνοθέτης μας στη Θεσσαλονίκη, λέει. Θα έρθεις, Μιχάλη. Μιχάλη θα πρέπει να πάει. Είναι κέντρο όλα αυτά. Ασφαλώς, ναι. Μου λέει δεν θα αφήσω κανέναν να σε φιλήσει. Του λέω δεν κατάλαβες τίποτα. Εγώ θα σου φιλήσω όλους τους αγκαλιές. Όλους δεν με νοιάζουν ούτε οι ευλογές, ούτε οι επίθηκοι, ούτε οι κορονοϊοί. Κάνε, κάνε. Εγώ θέλω αγκαλιές και φιλιά. Την Τετάρτη 20 Ιουλίου θα είμαστε στην Αθήνα. 11 το πρωί και 5 το απόγευμα στην αίθουσα Αντώνη Τρίτση στο Δημαρχείο της Πρωτεύουσας.
Και την Παρασκευή 22 Ιουλίου θα είμαστε στο Ηράκλειο. Όποιο ενδιαφέρεται για αυτά τα σεμινάρια, γιατί ξέρει ότι βλέπουν και από την Ελλάδα την ακόμη, μπορεί να πάει στο σελίδα μου και στο κανάλι μου να βρει πληροφορίες. Και μετά, Αλεξανδρέα, αφού θα καταλήξω Ηράκλειο, σήμερα αποφασίσαμε με την κόρη μου να έρθει και αυτή στο Ηράκλειο και να αρχίσουμε τις γύρες στο Ηράκλειο. Ξέρει γιατί θα έρθει και η Κυριακή μαζί σου. Έχουμε κάνει πολλές φορές διακοπές στην Κρήτη. Ξέρει γιατί θα έρθει και η Κυριακή μαζί σου. Για να είναι σίγουρο ότι θα έρθεις πίσω. Ακριβώς. Λέει, θα πάμε σε νησί, θα πάμε σε νησί. Της λέω, παιδί μου, 18 Ιουλίου καταλήγω στο Ηρακλείο. Έλα να με βρεις. Και μου λέει, θα έρθω. Λοιπόν, τι έκλαμα, αγαπημένη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας αγαπώ. Είναι μια γλυκύτατη συνεργασία που έχουμε μαζί. Εννοείται. Εύχομαι να ξεκουραστείτε το καλοκαίρι, να ανανεωθείτε, να ψυχαγωγηθείτε, να κοιμηθείτε και όλα τα είτε. Σας τα εύχομαι ολόκαρδα. Και από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, οπότε θα είναι πάλι μαζί, εάν θέλετε. Εσείς, εγώ θέλω πάρα πολύ και σας αγαπώ. Φιγιά πολλά, καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε για όλα. Θα τα ξαναπούμε. Και θα τα ξαναπούμε και το καλοκαίρι. Εννοείται φυσικά. Κάπου θα βρεθούμε. Βεβαίως, βεβαίως. Σ' αγαπώ, φιγιά. Γεια σας. Και εγώ σας αγαπώ πολύ. Γεια, γεια. Αυτή λοιπόν ήταν η Θέκλα μας. Θέκλαρα μας. Έτσι, μοναδική.